Λοιπόν, Ζήνα, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην Πάτρα. Απέναντί μου είναι ο πατέρας, τον αποκαλώ κύριο Γιώργο. Δεν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα, γιατί όπως πάντα προστατεύουμε την ανηλικότητα του 15χρονου παιδιού. Ο πατέρας, λοιπόν, ο οποίος δείχνει, μας λέει τη δική του εκδοχή, εννοείται ότι έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με όλες τις πλευρές, οι οποίες κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα βγουν στον αέρα. Ο πατέρας που λέει, και θέλω, Ζήνα, να μιλήσετε και μαζί, ότι από την πρώτη στιγμή σεβάστηκε τις ερωτικές επιλογές του παιδιού του, ότι όλα αυτά που γράφτηκαν στα site είναι υπερβολές και ότι επειδή είχε με την πρώην σύζυγό του συγκρουσιακό διαζύγιο, εκείνη επηρεάζει το παιδί αρνητικά για λόγους εκδίκησης. Κύριε Γιώργο μου, μιλάτε με τη Ζήνα και θέλουμε τη δική σας θέση. Να με ρωτήσει, κυρία. Γράφτηκε λοιπόν παντού και στα ρεπορτάζ εδώ στον τοπικό τύπο ότι εσείς κακοποίησατε βάναυσα το ανήλικο παιδί σας, το 15χρονο. Αυτά είναι όλα ψευδή και ανυπόστατες κατηγορίες για μένα. Εγώ το αυτό που έχω να πω είναι θα πω μόνο την αλήθεια. Το παιδί λοιπόν βγήκε στο χωριό και ήταν εμόφυρτο και κάποιοι κάτοικοι του χωριού έκαναν καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό? Το παιδί στο σπίτι όταν ήρθα την πλατεία του έκανα μια παρατήρηση γιατί άργησε να έρθει στο σπίτι. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς μου είπε. Είχε μια ένταση, ήρθε με ένταση στο σπίτι. Μετά από λίγο τον πήρε κάποιος ή κάποια τηλέφωνο, δεν γνωρίζω ακριβώς, και ήθελε να φύγει πάλι από το σπίτι. Εκεί λοιπόν του είπα ότι δεν έχεις να φύγεις από το σπίτι τέτοια ώρα, δεν μπορείς να φύγεις από το σπίτι γιατί είσαι ανήλικος. Τότε έγινε μια έκρηξη, δεν του άρεσε καθόλου αυτό δηλαδή που του είπα και άρχισε και με έβριζε με ακοτονόμασες εκφράσεις. Μου επιτέθηκε φρατσικά, λεκτικά και μάλιστα μου επιτέθηκε και μου έδωσε και μία στο πρόσωπο εδώ. Δηλαδή δεν θέλω να πω τώρα τι μου έλεγε, τι φράσεις. Δεν θα τα πείτε. Απλώς εσείς χτυπήσατε το παιδί. Όχι, εκείνη την ώρα λοιπόν τα δύο μου τα παιδιά μπήκαν στη μέση, τσακώθηκαν, πέσανε κάτω και εγώ τον κράτησα από την μπλούζα να μην φύγει από το σπίτι, αλλά ούρλιαζε τόσο πολύ που του σκίστηκε λίγο η μπλούζα εδώ και αφού τα παιδιά τσακωνόντουσαν μου είπαν μπαμπά, άφησε τον να φύγει να δούμε πού θα πάει. Ναι, αλλά ήταν χτυπημένος και αιμόφυρτος στην πλατεία. Είχε χτυπήματα, κύριε Γιώργο, ο γιος σας. Στην πλατεία που πήγε το παιδί, από ό,τι έμαθα, από ό,τι ρώτησα μετά, γιατί δεν πήγα, έπεσε κάτω. Προφανώς μπορεί να του τηλεφωνήθηκε με τη μητέρα, το πιο πιθανό είναι αυτό, να τηλεφωνεί, να του είπε τι θα κάνει, έπεσε κάτω και έκανε διάφορα... Για να πετύχει το σκοπό. Αυτό. Η μητέρα του δηλαδή τον κατήθηνε να αυτοτραυματιστεί προκειμένου να κατηγορήσει εσάς. Ναι. Η μητέρα του, ναι. Η μητέρα του είναι σε αυτά τα θέματα είναι... Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Είναι πανούργα. Είναι πολύ, πολύ πονηρή. Στην πλατεία κάποια κάμερα θα το έχει πιάσει αυτό, φαντάζομαι. Κύριε Γιώργο, υπάρχει μια αντίφαση. Ένα λίγο. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δημητρίου? Αυτό που καταγγέλει ο κύριος Γιώργος, όπως. Αν κατάλαβα καλά, είναι το παιδί ότι μόλις έφυγε από το σπίτι στην πλατεία, προφανώς σε κάποια ιονή δημόσια θέα, αυτοτραυματίστηκε. Και φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω αν έχει κινηθεί η νομική διαδικασία, βλέπω ο κύριος είναι ελεύθερος, επομένως μάλλον δεν έχουν υποβληθεί εκατέρωθεν μηνύσεις. Αν έχει συμβεί αυτό, από κάπου σίγουρα θα έχει περάσει το αυτόφορο, λέει η Ρούλα. Και είναι ελεύθερος. Άρα είναι κάποια πλημεληματική δίωξη. Έλαβε το τρίμερο ο κύριος Γιώργος, δεν ξέρω, έχουν γίνει εκατέρωθεν μηνύσεις ή μόνο... Έχουν γίνει εκατέρωθεν μηνύσεις, κύριε Γιώργο, έχετε κάνει και εσείς, έχει κάνει και η σύζυγό σας. Εγώ δεν έχω προχωρήσει ακόμα σε μηνύσεις, είμαι σε συνεννόηση με τη δικηγόρο μου και θα ξεκινήσουν και βεβαίως και θα ξεκινήσω και εγώ μηνύσεις. Δεν μπορεί να διασύρει το όνομά μου η πρώην και εγώ να μείνω με τα χέρια σταυρωμένα, δηλαδή να μην απαντήσω, αν και είμαι ένας άνθρωπος με ήθος. Με είδος που δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να αναθρέψω τα τρία παιδιά μου και δεν θέλω να μπλέκω ούτε να ακούω με δικαστήρια, δεν θέλω με τέτοια πράγματα. Αλλά με αναγκάζει να προβώ σε τέτοιες ενέργειες. Κύριε Γιώργο. Ήθελα να πω ότι, κύριε Γιώργο, υπάρχει μια αντίφαση, νομίζω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον σε αυτό που είπατε. Το αποδίδεται στην πρώην σύζυγό σας όλο αυτό, με την οποία έχετε μια συγκρουσιακή σχέση. Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Η καταγγελία δεν ήρθε σε γνώση των αρχών από την πρώην σύζυγό σας, αλλά από την ίν σύντροφο, θέλω να πω. Η ίν σύντροφό σας δηλαδή φέρεται να έχει καταγγείλει τον περιστατικό και όχι πρώην σύζυγος.
Άρα, ποιος ο λόγος ένας δικός σας άνθρωπος. Κάνετε λάθος εδώ, κάνετε μεγάλο. Η νη σύντροφο δεν κατήγγειλε κανένα περιστατικό. Η νη σύντροφο πήγε και έδωσε την κατάθεσή της, την εκδοχή της, πήγε και έδωσε κατάθεση κοπέλα. Ναι, στην εκδοχή της νομίζω ότι λέει ότι χτυπήσατε το παιδί. Και είναι δικός σας άνθρωπος αυτός που το λέει. Δεν είναι η πρώην σύζυγος. Δεν νομίζω να είπε. Ότι χτύπησε το παιδί, με χτύπησε το παιδί και το κράτησα εγώ από την μπλούζα. Αυτό το θεωρείτε χτύπημα εσείς, δηλαδή. Εμείς δηλαδή δεν μπορούσα να κρατήσω το παιδί μου να μου φύγει από το σπίτι. Τι λέει το κατηγορητήριο. Δεν ξέρω, μπορεί επάνω στη σύγχυσή της η κοπέλα να έκανε λάθος στην έκφραση. Έχετε καταγγείλει στο παρελθόν για κακοποιητική συμπεριφορά, σωστά. Πώς. Έχετε καταγγελθεί και στο παρελθόν. Ναι, και στο παρελθόν. Αυτό το έχουμε καθαρίσει. Πάλι μια σκευωρία τέτοια ήταν. Περίπου τέτοια σκευωρία ήταν. Από ποιον έχετε καταγγελθεί στο παρελθόν? Από την πρώην σύζυγό μου. Τρεις φορές. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί το 2012 μαθαίνουμε ότι υπήρχε εις βάρος σας ακόμα μια τέτοια καταγγελία. Τι έγινε, έγινε δικαστήριο και αθώθηκατε? Δεν θυμάμαι. Το 2012 δεν είναι τόσο μακριά. Δεν θυμάται αν σας κατήγγειλαν ότι κακοποιούσατε το παιδί σας. Για παραμέληση εποπτείας είπε το ρεπορτάζ. Αυτά είναι ψέματα. Σας κατηγόρησαν, πήγατε σε δικαστήριο, τι κάνατε? Όχι, ποτέ. Ποιος σας κατηγόρησε τότε? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρετε καθώς θυμάμαι. Την επιμέλεια των παιδιών την έχετε εσείς? Όχι. Και μένουν μαζί σας? Βεβαίως. Την έχετε εσείς? Βεβαίως. Άρα μήπως ήταν καταγγελία για παράβαση της επιμέλειας ότι ήταν... Μην γυρίσετε, προσέξτε. Ήταν εκεί κοντά σας και ο θείος του παιδιού, γιατί η καταγγελία είναι ότι εκτός από εσάς χτύπησε το παιδί και ο θείος του. Ήσασταν μαζί. Ο θείος του δεν έχει καμία σχέση. Ναι, ο θείος του δεν έχει καμία σχέση. Μένουμε δίπλα-δίπλα στα σπίτια μας και άκουσε τη φασαρία και ήρθε να δει τι γίνεται. Αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς έχετε αποδεχτεί το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη σεξουαλική επιλογή του παιδιού σας? Γιατί εδώ φαίνεται ότι αυτό σας κατηγορούν. Ναι. Βεβαίως. Όχι, αποδεχτεί. Δεν είχατε αυτό πρόβλημα δηλαδή. Αυτό το γνωρίζουμε εδώ και 2-3 χρόνια. Γιατί από εκεί έχει ξεκινήσει όλο αυτό, Δημήτρη μου, ότι είναι ενδοοικογενειακή βία με ρατσιστικό κίνητρο. Το ρατσιστικό πάει το εκεί προφανώς. Το ρατσιστικό μου απλά δεν το αποδόθηκε σαν κατηγορία. Σας λέει το αποδέχεται ο άνθρωπος τώρα. Το αποδέχεται. Εντάξει, ναι, δεν ήθελα να το ακούσω. Συγγνώμη, δεν του αποδόθηκε. Δεν του αποδόθηκε κατηγορία για ρατσιστικό κίνητρο. Αποδέχθηκε, δεν του αποδόθηκε κατηγορία για να το. Για ρατσιστικό κίνητρο δεν του έχει αποδοθεί κατηγορία. Το αποδέχεται ο κύριος Γιώργος. Γιατί στα site και παντού έχει βγει ότι ξεκίνησε... Να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε εγώ πάλι, τον Αλέξανδρο, που είναι καλά πληροφορημένο στο κατηγορητήριο. Τι αναφέρει, ενδοοικογενειακή βία με απλές σωματικές βλάβες, εξύβριση, απειλή? Ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση και απειλή. Απλά να εξηγήσουμε όντως. Άρα δεν παραπέμφθηκε, συγγνώμη γιατί είναι σημαντικό, δεν παραπέμφθηκε για σωματικές βλάβες, κατηγορούμενος ότι προξένησε σωματική βλάβη. Εξύβριση και απειλή. Εξύβριση, απειλή και ενδοοικογενειακή βία. Τώρα το απλή σωματική βλάβη. Η βία ξεκινάει από την εξύβριση και φτάνει μέχρι τη βαριά σκοπωμένη σωματική βλάβη. Από ελαφρύ πλημέλημα ως πολύ σοβαρό κακούργημα. Ναι, ναι. Απλά αυτό... βρίσκεται εδώ. Αυτό δεν ξέρω που βρίσκεται. Ξέρω όμως σίγουρα, επειδή εκεί προκλήθηκε και πολύ μεγάλος θόρυβος, ότι επιβαρυντική διάταξη για ρατσισμό δεν υπάρχει. Και να ξέρετε κάτι, και δεν το λέω διδακτικά. Και η απειλή... Αυτό που υπάρχει όμως, για να είμαι ειλικρινής και για να πούμε και για το τι το έγραψαν τα site, πράγματι υπήρξε προφορικά ένας άνθρωπος που πήγε στην αστυνομία και το είπε. Δηλαδή, εντάξει, να σας πω όμως. Αυτό μπορώ να το πω δύο σταυρωμένα. Στην μία αποδοχή έτσι. Επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος, το ότι το γράφει γενικά ένα site. Βλέπετε, έχουμε πέσει πάρα πολλές φορές όλοι θύματα αυτών των site. Γι' αυτό ρωτάω εσένα, Αλέξανδρε, που είσαι πληροφορημένος, τι γράφει το κατηγορητήριο. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και προς τον άνθρωπο και προς το θύμα. Εγώ λοιπόν πρέπει να σας πω και τελείωσα. Όταν αναφερόμαστε σε ενδοοικογενειακή βία, δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τις σωματικές βλάβες, τους ξυλοδαρμούς. Και η εξύβριση και η απειλή εντάσσονται στο σχετικό νομοθέτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Έτσι, οπότε πιθανόν η πληροφόρησή σου, η πληροφόρησή σας, να είναι σωστή, να έχει όντως διωχθεί ο άνθρωπος για ενδοοικογενειακή βία και να έχει μείνει στην εξύβριση και την απειλή. Γιατί εγώ στην αρχή του ρεπορτάζ κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα παιδί που έχει ξυλοκοπηθεί βάναυσα. Μα νοσηλεύεται. Πώς και δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον άνθρωπο?
Αν είχε ρατσιστικό κίνητρο, θα ήταν διαφορετική. Όχι, είναι πιο, πιο σοβαρή, πιο μεγάλη η ποινή η επαπειλούμενη. Δηλαδή, μια σωματική βλάβη τιμωρείται με φυλάκιση, ξεκινάει από ένα μήνα μέχρι πέντε χρόνια. Κάτι ενώ λέει ο Γιώργος, βία, θέλει κάτι να πει. Θέλει κάτι να πει, Εύη μου. Ο κύριος Γιώργος, υπάρχουν κάποια πράγματα, Ζήνα, που δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα. Μάλιστα, γι' αυτό το κάνεις νόημα. Με τίποτα. Ας αρκεστούμε στο γεγονός ότι αποδέχεται τις επιλογές, τις ερωτικές του παιδιού του εντελώς, όμως λέει ότι του έκανε μια παρατήρηση γιατί είναι ανήλικος και δεν ήθελε να ξενυχτήσει. Να πω λίγο τα δικήματα, γιατί τα έχω βρει αυτό που... Που τα έχουμε δει και... Δεν άκουσα. Ναι. Όχι, απλώς καταλαβαίνουμε... τι λες, Εύη μου, και πραγματικά ο κύριος Γιώργος τον εντόπισε, θέλησε να μιλήσει, δεν κρύφτηκε. Όμως κάτι θες, Αλέξανδρε. Για τα δικήματα που ρώτησε ο κύριος Δημητρίου, συγγνώμη που είναι. Παράβαση του άρθρου 361 του ΠΚΑ, εξύβριση, δηλαδή με λόγο. Είναι το άρθρο 333, απειλή, είναι και απλή σωματική βλάβη. Άρα έχουμε άρθρο 308. Και για να κλείσω, απλή σωματική βλάβη, για να ξέρουμε, είναι ένα χαστούκι, είναι ένας μόλοπας. Αν ήταν κάτι διαβαθμισμένο, δηλαδή εκ του αποτελέσματος πιο σοβαρό, θα πηγαίναμε στην επικίνδυνη, πάλι πλημέλημα. Mm-hmm. Και αν μια σωματική βλάβη προκαλέσει βαριά αναπηρία ή ακροτηριασμό, ονομάζεται βαριά σωματική βλάβη, η οποία έχει γίνει με σκοπό. Άρα θα μπορούσε να έχει προκληθεί από το τράβηγμα της μπλούζας η σωματική βλάβη, η απλή δηλαδή, κάποιο μόλοπα. Μπορεί. Μέχρι ένα τράβηγμα μπλούζας το οποίο επέφερε μια γρατζουνιά, να το πούμε απλά. Είναι το πολύ απλή σωματική βλάβη. Δεν θα νοσηλευόταν το παιδί στο νοσοκομείο τόσο γνωρίζω. Για ώρα πρώτον και δεύτερον. Εγώ γι' αυτό ρωτάω. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Δημητρίου. Τώρα που διώκεται, γι' αυτό του έχει απαγγελθεί αυτή η κατηγορία. Πήρε εξητήριο, ωραία. Που του έχει απαγγελθεί αυτή η κατηγορία, μπορεί να δει το παιδί του. Μέχρι που έχει την επιμέλεια, δηλαδή μπορεί να πάει να δει αν το παιδί είναι καλά, είναι ο πατέρας. Εγώ θέλω να το ρωτήσουμε κι αυτό, Ρούλα. Έχει την επιμέλεια, την αφαίρεσαν την επιμέλεια από την σύζυγό του, δηλαδή τα παιδιά είναι μόνο μαζί σας. Πολύ σπάνιο αυτό να το πούμε. Γι' αυτό το λέω. Είναι μόνο μαζί. Ναι, τα παιδιά είναι μόνο μαζί μου. Μόνο μαζί μου τα παιδιά. Εγώ τα φροντίζω τα παιδιά. Άρα δεν στα πάντα, δηλαδή από το σχολείο το πρωί μέχρι το βράδυ που θα φροντίζετε. Άλλο τα φροντίζετε και άλλο έχετε την επιμέλεια. Μένουν μαζί μου τα παιδιά. Ναι, φυσικά. Έχει αφαιρεθεί δηλαδή επιμέλεια. Με δικαστική απόφαση, κύριε Γιώργο. Έχει αφαιρεθεί επιμέλεια από τη σύζυγό σας. Κάποιος δηλαδή έχει κρίνει ότι είναι ακατάλληλη για ποιο λόγο, αν θέλετε να πείτε. Ναι. Ήθελε να κάνει τη ζωή της τώρα. Μόνο αυτό θα σας πω, τίποτα άλλο. Εντάξει, αφαιρέθηκε τέλο πάντων δικαστικά. Όχι, είναι πιο βαθύτερα τα έργα. Είναι σημαντικό, έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη ότι αυτή η μητέρα είναι ακατάλληλη να μεγαλώνει τα παιδιά, έτσι, με δικαστική απόφαση. Και είναι σπάνιο στην Ελλάδα αυτό. Κύριε Γιώργο, από το 2009 μέχρι το 2019, το χαμόγελο του παιδιού στήριζε την οικογένεια για ποιο λόγο? Λόγω των καταγγελιών για κακοποίηση? Δεν θυμάμαι από το 2000 να στήριζε την οικογένεια το χαμόγελο του παιδιού. Πέραν από κάτι παιχνίδια που έδινε στα παιδιά, δεν θυμάμαι να έδινε κάτι άλλο. Και ίσως λόγω της κρίσης να μας είχε δώσει κάποια στιγμή κάποια... Στη γυναίκα μου ειδικά που πήγαινε, γιατί εγώ ποτέ δεν πήγαινα. Εγώ πάντα, πριν χωρίσετε πάντα πήγαινα στην εργασία. Πριν χωρίσετε με τη σύζυγό σας. Ναι, πριν χωρίσουμε όλα αυτά. Ο θείος τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό? Ποιος? Ο θείος. Τίποτα, τι ρόλο παίζει ο θείος? Ο θείος κανένα ρόλο δεν παίζει. Ήταν στο συμβάν μου. Ήταν στο συμβάν. Είμαστε δίπλα, είμαστε δύο αδέρφια που μένουμε δίπλα-δίπλα. Και αυτό ήταν όλο. Δηλαδή, ήρθε και ο αδελφός σας, δηλαδή ήταν παρόν. Ο θείος ίσα-ίσα μπορώ να σας πω ότι μαζεύει τα παιδιά μου, τα ταΐζει δίπλα, γιατί είμαστε δίπλα. Τα πηγαίνει βόλτες, τα πηγαίνει για μπάνιο. Η σύγκρουση με το 15χρονο το γιο σας υπάρχει με εσάς και το θείο? Δηλαδή ότι ήσασταν τρεις σε αυτό το συμβάν που συνέβη? Γιατί εδώ... Όχι, δεν είμαστε τρεις. Η σύγκρουση ήρθε με τα παιδιά μου και τον Κωνσταντίνο και μπήκαμε εμείς. Ο θείος πώς εμπλέκεται? Φυσικά και με εμένα. Ποιος? Ο θείος γιατί εμπλέκεται? Ο θείος ήταν δίπλα και άκουσε τη φασαρία και ήρθε να δει τι έγινε μαζί με τη θεία. Δεν ήρθε μόνο ο θείος. Ήρθε και η θεία μαζί. Συμμετείχε στο επεισόδιο ο θείος δηλαδή με κάποιο τρόπο? Όχι. Κατηγορείται, Αλέξανδρε, ο θείος. Του έχει γίνει μήνυση από όχι, το θείο. Αυτό είναι. Έχει υποβληθεί μήνυση. Άρα κατηγορείται. Αυτό είναι το ότι τη πρώην σύζυγου μου, επειδή τον μισούσε τον αδερφό μου πολύ και το θεωρεί υπεύθυνο για το χωρισμό. Όλα η σύζυγο, η πρώην σύζυγο τα έχει κάνει, όλα. Ναι. Ποιο άλλο να τα έχει κάνει? Πάντως κρατάμε ότι δεν έχει την επιμέλεια η σύζυγος, όπως λέει εδώ. Τα παιδιά τα έχει ο κύριος.
όταν ήταν με τον κύριο Γιώργο, βοηθούσε το χαμόγελο του παιδιού και έχει αυτές τις καταγγελίες. Και τώρα τα παιδιά είναι μαζί του και υπήρχε και αυτό που συνέβη τώρα. Παρότι βγήκε, λέει, με ρατσιστικό κίνητρο, γιατί το παιδί είναι ομοφυλόφιλος, σεξουαλικής ταυτότητας ζητήματα, λέει ο κύριος εδώ Γιώργος που είναι παιδί του, ότι εγώ δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα με το παιδί μου, το γνωρίζω εδώ και 3 χρόνια. Αν είχε προκύψει στον εισαγγελέα, αποκλείεται να είχε χαριστεί ο εισαγγελέας και να μην είχε ασκήσει δίωξη με ρατσιστικά κίνητρα. Έχει ασκήσει τέτοια δίωξη. Να το εξηγήσω, αν θέλετε λίγο. Όπως το έχουμε εμείς τουλάχιστον από διάφορες πηγές. Στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι σχετίζεται το περιστατικό με τη σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού. Ωστόσο, προφορικά στην αρχή υπήρξε ένας άνθρωπος από το περιβάλλον της οικογένειας που θεωρήθηκε από τις αρχές αξιόπιστος, που το είπε στους αστυνομικούς. Εκεί έμεινε, θεωρήθηκε αξιόπιστη πληροφορία, ωστόσο ουδέποτε μεταφράστηκε σε κάτι παραπάνω στη δικογραφία. Και ζητώ συγγνώμη που θα το πω και παίρνω την ευθύνη των λόγων μου. Αν δεν υπήρχε αυτή η φήμη, δεν νομίζω αυτό το θέμα να παίζει ποτέ σε κανένα σάτι, σε καμία τηλεόραση, ως ένα απλό περιστατικό. Και είναι κάτι που με λυπεί. Γιατί μπορεί να υπάρχουν τραγωδίες οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστικά που, επιτρέψτε μου πάλι, ξαναλέω, εγώ τα λέω και εγώ τα υποστηρίζω, επειδή πουλάνε κάποια στοιχεία. Ξέρετε πόσες τραγωδίες υπάρχουν, και αναφέρομαι και σε γνωστό θέμα των ημερών, που οι άνθρωποι είναι άσημοι ή δεν περιέχονται περιστατικά που υποστηρίζονται πάρα πολύ τώρα και ουδέποτε βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ούτε αυτό το περιστατικό θα έβλεπε το φως της δημοσιότητας αν δεν υπήρχε προφανώς η ψευδής φήμη ότι έγινε με τέτοια κίνητρα. Πάντως, ο γιος του νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο και τώρα είναι έξω, κύριε Γιώργο, έτσι. Έχει βγει από το νοσοκομείο ο γιος σας. Μίλησα με τη μητέρα, έχει πάρει εισιτήριο. Έχει πάει στη μητέρα του, δηλαδή. Ήταν από την πρώτη στιγμή, ο γιος μου, δεν έχετε πληροφορηθεί καλά, ο γιος μου έμεινε στο νοσοκομείο, όχι γιατί ήταν χτυπημένο, γιατί δεν είχε που να πάει και προσπαθούσαν να το βάλουν σε κάποια δομή. Δεν ήθελε να έρθει στο σπίτι πλέον. Αυτό. Άρα είχατε σύγκρουση με το γιο, φαίνεται. Από τη στιγμή που ο γιος δεν ήθελε να είναι μαζί σας, ναι, υπήρχε σύγκρουση. Ναι, δεν ήθελε να είναι μαζί μου, ναι, γιατί ο γιος μου είχε παραβατικές συμπεριφορές. Έχει κάποιες παραβατικές συμπεριφορές, τις οποίες εγώ δεν μπορούσα να τις ακολουθήσω. Μάλιστα. Που όπως ισχυρίζεστε, δεν έχουν σχέση με τη σεξουαλική του ταυτότητα. Το επαναλαμβάνω αυτό. Ούτε καν. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καιρό τώρα, για να μην σας πω χρόνια. Τα άλλα σας παιδιά είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από το γιο σας αυτόν? Μεγαλύτερος ο γιος μου ο άλλος και ένα χρόνο η κόρη μου μικρότερη. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να τοποθετηθείτε? Εγώ να πω ότι είναι μια μπερδεμένη υπόθεση από όλα αυτά που ακούστηκαν εδώ. Ελπίζω οι αρμόδιες αρχές, δικαστικές, αστυνομικές, να ξεκαθαρίσουν το θέμα και να αποδοθεί δικαιοσύνη εκεί που πρέπει. Τίποτα άλλο.